984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Από επιπλοκές της COVID-19 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν συνταξιούχος οδοντίατρος. Ο άνδρας ήταν ανεμβολίαστος και είχε υποκείμενα νοσήματα, όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Μειωμένη σήμερα η νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της Κρήτης. Με βάση τα στοιχεία της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, σήμερα νοσηλεύονται 96 ασθενείς, από τους οποίους 72 είναι στις κλινικές COVID και 24 στις μεθ COVID, εκ των οποίων οι 21 διασωληνωμένοι. Στα 129 ήταν τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, από αυτά 59 σε Ηρακλείο, 35 στα Χανιά, 30 στο Ρέθυμνο και 5 στο Λασίθι. Έκρηξη κρουσμάτων από την άλλη στη Θεσσαλονίκη, που χθες έφτασαν τα 449. Δεν τίθεται ζήτημα για περαιτέρω μέτρα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης από τη Συμπρωτεύουσα, όπου μετέβη μαζί με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα. Στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση περνάει η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό των ηλικιών από 15 έως 17 ετών και τα υποστηρικτικά μέτρα, δηλαδή Freedom Pass, όπως επίσης και 50 GB. Τέλος της προσαγωγής εκπαιδευτικών που εφαρμόσουν τα μέτρα κατά του κορονοϊού στα σχολεία, βάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη, να διασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί δεν θα προσάγουν στα αστυνομικά τμήματα εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τον νόμο για τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό. Ανακάλεσε επίσης το Υπουργείο Υγείας την κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί τον οδοντίατρο μετά τις έντονες αντιδράσεις των γιατρών. Προέβλεπε ότι όλοι όσοι ήταν εμβολιασμένοι για να επισκεφθούν τον οδοντίατρο θα έπρεπε νωρίτερα να έχουν υποβληθεί σε rapid test, ενώ για όλους όσους δεν έχουν εμβολιαστεί χρειαζόταν μοριακό test. Κατ' εξαίρεση και μόνο θα υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχαίων αντιγονικών δοκιμασιών, rapid test, εντός 48 ωρών πριν την εξέταση πράξη, οι ασθενείς που προσέρχονται σε οδοντιατρία προκειμένου να υποβληθούν σε επεμβατική οδοντιατρική εξέταση πράξη ή σε οδοντιατρική εξέταση πράξη που ενδέχεται να προκαλέσει αερολυμά. Ως προς τους συνοδούς, οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες εντός εξαμήνου συνοδοί υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχαίων αντιγονικών δοκιμασιών εντός 48 ώρων πριν από την είσοδό τους στην δομή οδοντιατρίο. Ενίσχυση συμμαχιών, επενδύσεις και ομογένεια στο μενού των επαφών Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Την Παρασκευή, η συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Την ανάγκη εγρήγορσης της διεθνούς κοινότητας λόγω της εκρηθμής κατάστασης που επικρατεί στο Αφγανιστάν, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια κλειστής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε για το Αφγανιστάν με τη συμμετοχή γειτονικών κρατών αλλά και ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίξει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν, ώστε να αποφευθεί το σενάριο της επανάληψης μαζικών μεταναστευτικών ροών και να μην υπάρξει μια νέα εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τρίτες χώρες που επιθυμούν να προωθήσουν την πολιτική τους ατζέντα. Στην Ελλάδα έφτασαν επίσης μέσω τυφλίδας 7 Αφγανές βουλευτές, συνοδευόμενες από τα μέλη των οικογένειών τους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το ΙΠΕΚ, οι εν λόγω βουλευτές θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα για σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την μετάβαση και εγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Μαξίμου βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας. Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό ήταν οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και οι τρόποι περαιτέρω διεύρυνσης της ήδη δυναμικά αναπτυσσόμενης συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων. Μέσα στην ημέρα θα γίνει η ενάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΜΦΙΑ για το 2021, η πληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε 6 δόσεις. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν διπλή δόση τον Οκτώβριο χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.
σημαντικές διαφορές για αυτούς που δεν μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους κατάσταση στον φετινό εμφύα δεν θα υπάρχουν σε σύγκριση με το περισσινό και οι περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα κληθούν να πληρώσουν συνολικό φόρο λίγο πάνω από τα 2,5 δις ευρώ. Διαφορές στο εκαθαριστικό τους θα δουν μόνο εκείνοι που αγόρασαν ή πούλησαν ακινητό, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών. Έτσι, ανάλογα με το αν οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει μικρότερες ή μεγαλύτερες επιφάνειες, θα δουν το εκαθαριστικό τους αυξημένο ή μειωμένο. 8.543 φορολογούμενοι χρωστούν 87,4 δις ευρώ στην εφορία. Τα στοιχεία της ΑΔΕ που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δείχνουν ότι εκτός από τον αριθμό των μεγαλοοφειλετών, αυξάνεται και ο αριθμός των μικρών οφειλετών παρά τις μαζικές αναστολές υποχρεώσεων που επιστρατεύθηκαν λόγω της πανδημίας. Οι 8.543 μεγαλοοφειλέτες εμφανίζονται να χρωστούν το 80% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών και οι υπόλοιποι 3.480.530 έχουν χρέη ύψους 21,6 δις ευρώ. Η δικαιοσύνη θα κρίνει την επιστροφή 4 δις 650.000 συνταξιούχους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για τις μνημονιακές περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις. Ξεκινάει σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων 30 ετών και άνω στις περιφέρειες Αττικής και Νοτιού Αιγαίου σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόληση σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Στο τιμόνι της Ένωσης της Κρητών Ένωσης, στον ενιαίο φορέα για το κρητικό παρθένο ελαιόλαδο, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Σταύρος Γαβαλάς, χαρακτηρίζει ιστορικό αυτό το γεγονός, όχι μόνο για το συνεταιριστικό κίνημα, αλλά και για το κρητικό ελαιόλαδο, που πλέον μέσω του φορέα θα φεύγει από το νησί ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης με ένα όνομα, ενώ θα γίνονται από κοινού όλες οι διαδικασίες μέσα από τη συνεργασία των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών και των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών μελών της ΑΕΣ Κρητών Ένωσης ΑΕ. Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός το ενδιάμεσο κείμενο για το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Με συνέπεια, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα προχωράμε στην ολοκλήρωση του στρατηγικού μας σχεδιασμού για τη νέα ΚΑΠ 23-27, το οποίο θέτουμε σε δημόσιο διάλογο προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του πρωτογενή τομέα τους όρους της δίκαιης βιώσιμης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της ελληνικής γεωργίας». Παράσταση διαμαρτυρίας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομοχανίων αύριο 5, 23 Σεπτεμβρίου στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Δασικοί χάρτες, κόστος παραγωγής, ασφαλιστικές εισφορές ψηλά στις διεκδικήσεις του κλάδου. Τα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, όπως και το πρόγραμμα της κυβέρνησης τα επόμενα χρόνια, με έντονο άρωμα Κρήτης, σε συνέντευξη του Υφυπουργού Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη στα Παραπολιτικά FM. Είπε ότι η Κρήτη θα είναι ένα success story και ένα απέραντο εργοτάξιο από την ανατολική έως την δυτική της πλευρά από το 2022 έως το 2023, αναφερόμενο στο βόρειο οδικό άξονα. Είπε πως αποτελεί προτεραιότητα του Πρωθυπουργού το έργο και ότι τους τελευταίους 25 μήνες έγινε συστηματική και μεθοδική δουλειά για να παραχθεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Χάραξε για το σύνολο του δρόμου από την Κίσαμο έως τη Σιτία και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 1,27 δις. Ιδιαίτερη αναφορά του στα τροχαία με τη φράση «Όταν είδαμε τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων, πάθαμε σοκ». Το 53% των ατυχημάτων γίνονται στην Αττική, με τα θανατηφόρα στο 3%, όταν στην Κρήτη είναι στο 30%. Όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα, ο κύριος Καραγιάννης είπε ότι εκτιμάται πως στο τμήμα του ΣΔΙΤ Χερσόνησος Νέαπολη, μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει προσωρινός ανάδοχος και εντός του 2022 θα ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Το ίδιο πρόσθεσε ότι θα συμβεί και στο κομμάτι δημοσίου έργου Νεάπολη Άγιος Νικολαός. Αναφορικά με το κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης, που είναι πιο σύνθετη διαδικασία, το Χανιά Χερσόνησος και η προαίρεσή του που είναι το Κίσαμος Χανιά μέχρι τέλος του χρόνου, εκτιμάται, ως είπε, ότι θα έχουν λάβει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, οπότε θα προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Λαϊκή Συσπήρωση απαιτεί με μήνυμά της προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης η Περιφέρεια να αναλάβει τις ευθύνες της αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, σημειώνοντας ότι και φέτος άνοιξαν χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας και με υποστελεχωμένο εκπαιδευτικό και λειτουργικό προσωπικό. Η παράταξη ζητά από την Περιφέρεια να απαιτήσει από την πολιτεία τα μέσα προς την εξασφάλιση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Αύξηση της χρηματοδότησης για την ένταξη περισσότερων οικογενειών στα ΚΔΑΠ ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Στην Κρήτη λειτουργούν συνολικά 16 δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑΜΕ, από τις οποίες οι 9 στο Δήμο Ηρακλείου. Ενώ η οικονομική στήριξή τους κρίνεται πιο ανάγκη από ποτέ για την βιωσιμότητά τους και την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων οικογενειών που πληρώνουν τα κοινωνικά κριτήρια και είναι σήμερα εκτός προγράμματος. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων πρόσθεσαν ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας επιβάλλεται η ένταξη στα προγράμματα όσο το δυνατόν περισσότερων οικογενειών, καθώς έχουν δεχθεί έντονη ψυχολογική, οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες του διήμερου δεύτερου Διεθνούς Φόρουμ για το Νερό που πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στο Ηράκλειο. Συνάντηση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με ομάδα ερευνητών δημιουργών του Εμβολίου Sputnik του Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας της Μόσχας. Η συζήτηση εστιάστηκε στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια του συγκεκριμένου εμβολίου, σε θέματα βασικής έρευνας της δημιουργίας αυτού, καθώς επίσης και σε θέματα επιδημιολογικής επιτήρησης. Η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στο Λινοπεραμάτων στο Δήμο Μελεβιζίου αποτελεί ζήτημα υψηλής σπουδαιότητας για τις επόμενες γενιές, διαμηνύει εκ νέου ο Δήμαρχος Μελεβιζίου μετά την επιστολή που απέστειλε στους συναρμόδιους υπουργούς, ζητώντας την εξαίρεση της χερσαίας ζώνης των Λινοπεραμάτων από τον διαγωνισμό παραχώρησης του Όλη για την παραχώρησή της στο Δήμο Μελεβιζίου. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου συμπαραστεκείται στους εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης και των διανομέων, οι οποίοι θα προχωρήσουν αύριο σε τετράωρη στάση εργασίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, ειδικότερα στον κλάδο των διανομέων. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου καταγγείλει τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην εστίαση χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο από την κυβέρνηση και καλεί τους εργαζόμενους στο χώρο να συμμετάσχουν στην σχετική διαμαρτυρία. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου με το Μέρα 25 Γιώργου Λογιάδη, με θέμα την άμεση κήρυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος ως σεισμόπληκτης περιοχής, υποστηρίζει πως συντάσσει σχέδιο για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στα κτίρια. 19η Πανελλήνια Λαμπαδιοδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών σε Μαλεβίζη και Χερσόνησο 24-25-26 του Σεπτέμβρη έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αποτελοσκοπό τη διάδοση του εθελοντικού κινήματος και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Σε νέες συχνότητες θα μεταδίδονται τα κανάλια της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης στην Κρήτη μαζί και η Κρήτη TV από τις 30 Σεπτεμβρίου. Η μετάβαση αφορά στους κατοίκους των περιοχών που λαμβάνουν επίγειο ψηφιακό σήμα από 15 συνολικά κέντρα εκπομπής, οι οποίοι θα πρέπει να συντονίσουν εκ νέου τους δέκτες τους στις νέες συχνότητες προκειμένου να συνεχίσουν να βλέπουν κανονικά τα τηλεοπτικά προγράμματα. Άνοιγε ξανά ο φάκελος της σεξουαλικής κακοποίησης νεαρού με νοητική στέρηση στα Χανιά, καθώς στην συμπληρωματική του μάλλον κατάθεση φέρεται να κατονομάζει δύο ιερείς που σύμφωνα με τον ίδιο τον κακοποίησαν σεξουαλικά. Οι δύο ιερείς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη κληθεί από τον Εισαγγελέα Χανίων προκειμένου να καταθέσουν. Άμεση αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Κηδωνίας και Αποκορώνου, που σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως το περιστατικό αυτό δεν αφορά ιερείς της Μητροπόλεως της. Η Ιερά Μητρόπολης μας καταδικάζει τέτοιες αξιόπινες πράξεις και επίσης από τις εισαγγελικές αρχές δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια καταγγελία, σαφώς και θα προβούμε σε ανάλογες ενέργειες, σημειώνει. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί μαθητής μετά τον τραυματισμό του στο μάτι από κροτίδα. Το ατύχημα συνέβη στο δεύτερο ΕΠΑΛ Χανίων, το οποίο από τη Δευτέρα τελεί υποκατάληψη. Σε δηλώσεις του, ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι το τραύμα είναι σοβαρό.
με την κατηγορία της κλοπής συνελήφθη Έλληνα στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται, όπως αναφέρει η αστυνομία, να αφαίρεσε τις τσάντες επιβατών δύο αυτοκινήτων στο Ηράκλειο με χρήματα, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Καλύβια του Δήμου Μεγαλόπολη στην Αρκαδία. Συνεχίζει να καίει η φωτιά σε εργοστάσιο ξυλίας στον Ασπρόπυργο, όπου επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας από χθες τα μεσάνυχτα. Στη διεθνή επικαιρότητα είχαμε δύο μεγάλες σεισμικές δονήσεις, σεισμός μεγέθους 6 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την εκτίμηση του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Γεωπιστήμης, σημειώθηκε το πρωί στην νοτιοανατολική Αυστραλία, στην περιφέρεια της Μελβούρνης, προκαλώντας ευτυχώς μονολικές ζημιές. Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Νικαράγουα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Κέντρο. Δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά το σεισμό. Οι Ταλιμπάν ζήτησαν να απευθυνθούν στους ηγέτες του υπόλοιπου κόσμου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα και διόρισαν νέο πρεσβευτή του Αφγανιστάν στα Ηνωμένα Έθνη, τον Σουλαϊχ Σουχάιλ Σανχίν, τον εκπρόσωπό τους που εδρεύει στην Τόχα, σύμφωνα με το Reuters. Ο ΟΗΕ είναι διατεθειμένος να ενισχύσει το σύστημα υγείας του Αφγανιστάν, το οποίο είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, με 45 εκατομμύρια δολάρια ως έκτακτη βοήθεια, επισημαίνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Μάρτιν Γκρίφιθς. Τα φάρμακα, τα ιατρικά εφόδια και τα καύσιμα εξατλούνται στο Αφγανιστάν, η αλυσίδα ψήξης κινδυνεύει, το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό δεν πληρώνεται, τονίζει σε ανακοίνωσή του. Πλήρης στήριξη στη Γαλλία, στη σκιά της Άουκους, διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαράδεκτη χαρακτήρισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη στάση της Αυστραλίας απέναντι στη Γαλλία. Στους δυτικούς συμμάχους απευθύνθηκε ο Τζο Μπάιντεν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με φόντο της αναταράξης μετά την τριμερή αμυντική συμφωνία. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Στο πλαίσιο της τρίτης εμβόλυμης αγωνιστικής παίζουν σήμερα ο Όφι Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης, Πανετολικός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Λαμία και Άρης Παναθηναϊκός. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια Ιωνικός ΠΑΣ Γιάννενα και Βόλος Ατρόμητος. 984. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού φέρνει το ψυχρό μέτωπο, το οποίο θα διεσχίσει τη χώρα από βορρά προς νότο σταδιακά από σήμερα το βράδυ. Αναμένεται να προκαλέσει βροχές και καταιγίδες τοπικά έντονες, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από αύριο το πρωί. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα σε Ανατολική Θεσσαλία και Βορειοανατολική Στερεά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Στη συνέχεια και κατά την διάρκεια της αυριανής ημέρας αναμένεται ότι θα επηρεαστούν οι συνθήκες σε Κυκλάδες, Ανατολική Πελοπόννησο, όπως επίσης και Βόρεια Κρήτη. Έθριος ο καιρός προς το παρόν, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ, στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία κατά τόπους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.